Έχουμε σήμερα μαζί μας, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, γιατί ο Κοσμάς ο Τσιλιανίδης έπαιζε και πριν έρθει στον Όφι μπάλα σε υψηλό επίπεδο, βέβαια, αλλά ναι. Έχω την αίσθηση ότι για τους περισσότερους είναι η αποκάλυψη της χρονιάς. Περνάει τις καλύτερες του μέρες και νομίζω θα μας το πει και ο ίδιος. Κοσμά, καλώς ήρθες και πάλι. Ένας παίχτης με αυξημένα ποσοστά απόδοσης φέτος και φαντάζομαι χαίρεσαι και εσύ και το απολαμβάνεις. Εννοείται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να απολαμβάνουμε τις ευχάριστες στιγμές τις οποίες περνάμε όλοι φέτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι και εγώ ατομικά αλλά και η ομάδα σε συλλογικό επίπεδο. Τι έγινε εκεί στο 95, ρε Κοσμά. Τι έγινε στο 95. Αφέρνει τα βγαίνει αυτή η ερώτηση. Δεν μπορούσα να το λέω. Θα το περιγράψουμε όσο περισσότερο στον φοβορό. Σας χαρήκαμε. Ωραίο ποδόσφαιρο πάλι. Επιστρέψατε εκεί το 95. Ήταν η κακιά στιγμή, νομίζω. Ναι, θεωρώ ότι είναι, όπως το είπες, η κακιά στιγμή, καθαρά θέμα τύχης. Εμείς δουλέψαμε αρκετά καλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Δυστυχώς, εντάξει, παίζει και αυτό το ρόλο του καμιά φορά, η τύχη. Δεν ήταν με το μέρος μας, αλλά αν επικεντρωθείς καθαρά στο κομμάτι που πρέπει, δηλαδή το θέμα της απόδοσης, θεωρώ ότι η τύχη μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Mm-hmm. Εμείς εκεί έχουμε επικεντρωθεί και εκεί θα επικεντρωνόμαστε σε κάθε αγώνα. Οπότε θεωρώ ότι τα αποτελέσματα που αφορούν την τύχη δεν έχουν να κάνουν με εμάς. Είναι ένα μεμονωμένο και λογικά στη συνέχεια, αν εμείς πρέπει, είμαστε αυτοί που πρέπει, mm-hmm. θα πάρουμε αυτό που μας αξίζει στο τέλος. Όμως, Κοσμά, η αλήθεια είναι, χωρίς να θέλω να κάνω το συντήγορο της άλλης πλευράς, ότι αυτή η ήττα ήρθε άδικα, ήρθε στο τελευταίο δευτερόλεπτο ουσιαστικά, αλλά ήταν ήττα που ήρθε κολλητά με προηγούμενα παιχνίδια που χάσατε. Όπως για παράδειγμα αυτό της Λάρισας, που ήρθε και πικρή γεύση από την ήττα και ήρθε και με τον χειρότερο τρόπο. Υπάρχει και η ήττα στην Καβάλα του Κυπέλλου. Η ήττα με τον ΠΑΟΚ είναι μια ήττα που τη λες εντός προγράμματος. Μαζεύτηκαν αρκετά αρνητικά αποτελέσματα μετά από ένα εκπληκτικό ξεκίνημα. Σίγουρα είναι μια περίοδος στην οποία πρέπει να διαχειριστούμε καταστάσεις, αλλά είμαστε και σε, το έχουμε εκφράσει εξάλλου, είμαστε και σε μια περίοδο στην οποία χτίζουμε νοοτροπία, χτίζουμε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε, χτίζουμε πολλά. Αυτή η χρονιά είναι μια χρονιά στην οποία χτίζουμε το μέλλον μας και σαν ομάδα και ο καθένας ατομικά. Θεωρώ ότι ακόμα και μια τέτοια ήττα στα τελευταία λεπτά είναι για μας ένα μάθημα. Όπως και όλες οι υπόλοιπες που ανέφερες. Έτσι το βλέπουμε εμείς, καθαρά σαν μαθήματα, τα οποία έχουμε κάτι να κερδίσουμε. Ανέφερες την ήττα, ας πούμε, της Λάρισας ή της Καβάλας. Σε αυτά τα παιχνίδια δεν αποδώσαμε αυτό το οποίο θέλουμε και αυτό το οποίο κάνουμε κάθε αγωνιστική. Οπότε τα παίρνουμε μεμονωμένα, τα αναλύουμε και βελτιωνόμαστε από αυτά. Τώρα αγώνες όπως του Ατρομήτου και του ΠΑΟΚ, πάλι έχουν κάτι να μας διδάξουν. Αυτό κρατάμε και έτσι θεωρώ θα γίνουμε καλύτεροι. Mm-hmm. Μέσα από την αυτοκριτική, την ανάλυση και τη δουλειά. Μόνο έτσι γίνεσαι καλύτερο. Πραγματικά και πρέπει να σου πω, Λευτέρη, στο σημείο αυτό ότι είναι από τις λίγες περιπτώσεις ο Κοσμάς που έχω σκονάκι μαζί μου. Συνήθως δεν το κάνω. Η αλήθεια αυτή, εγώ δεν είχα δει. Συνήθως δεν το κάνω και το ξέρεις. Ναι, το ξέρω. Αλλά είναι τόσα πολλά αυτά που πραγματικά θέλουμε να ρωτήσουμε τον Κοσμά. Έχει δημιουργήσει φέτος γύρω από το άτομό του πάρα πολλά και απαιτήσει και από τον κόσμο. Μην ξεχνάς ότι ψηφίστηκε, νομίζω, και ο αγαπημένος παίχτης της ομάδας. Για τον μήνα Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος. Έχει υποψηφιότητα για καλύτερος παίχτης του πρωταθλήματος για το Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Η οποία είναι ψηφοφορία σε εξέλιξη, δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι πολύ τιμητικά όλα αυτά. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και είναι λογικό να ανεβαίνουν και οι απαιτήσεις ως προς το πρόσωπό μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και όπως είπα και πριν, το χαίρομαι πάρα πολύ. Ακόμα και όταν ο κόσμος ζητάει παραπάνω από σένα και έχει απαιτήσεις, είναι κάτι το οποίο με ευχαριστεί πάρα πολύ. Και μου προσθέτει ένα εξτρά κίνητρο δουλειάς, αυτοσυγκέντρωσης και προσήλωσης στο στόχο που έχω. Να γίνομαι κάθε μέρα καλύτερος. Και νομίζω ότι αν είμαστε όλοι καλά και έχουμε την υγεία μας, όλα θα πάνε καλύτερα. Αλλά πρέπει να πάρουν και τα εύσημα και αυτοί που σε επέλεξαν για να κατέβεις στο Ηράκλειο και στον Όφι, γιατί ήσουν η πρώτη επιλογή, ήταν η πρώτη μεταγραφή του Όφι. Δεν είναι τυχαίο αυτό, τίποτα Έτσι. Δεν γίνεται τυχαία σε αυτό τον Όφι. Πρώτη επιλογή, επέλεξαν να ξεκινήσουν το χτίσιμο αυτή τη φετινή ομάδα από σένα. Ναι, εξίσου πολυτιμητικό προς το πρόσωπό μου. Βρήκα στην ομάδα ανθρώπους που μιλήσαμε μόνο για ποδόσφαιρο και ανθρώπους που μου δείχνουν τον τρόπο στο πώς να γίνομαι καλύτερος και σαν ποδοσφαιριστής αλλά και σαν άνθρωπος.
Είναι πολύ σημαντικό για μένα να συνεργάζομαι με όλους αυτούς τους ανθρώπους που απαρτίζουν αυτή την ομάδα, ο καθένας από το δικό του πόστο και ρόλο. Και πέρα από το αγωνιστικό, γινόμαστε και καλύτεροι άνθρωποι μέσα από αυτό. Και αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε. Γιατί το ποδόσφαιρο, εντάξει, είναι ένα άθλημα, είναι ένα θέαμα, αλλά χτίζουμε και χαρακτήρες μέσα από αυτό. Και είμαι πολύ, πάρα πολύ χαρούμενος, για άλλη μια φορά το λέω, που είμαι μέλος του ΟΦΗ. Mm-hmm. Και όταν βγαίνει και ένας, θα μπορούσε να είναι και συμπαίχτης σου, να το πω έτσι, ο Γιώργος ο Σαμαράς, γιατί μέχρι πριν από λίγα χρόνια έπαιζε ποδόσφαιρο στο υψηλότερο επίπεδο, στην εθνική κτλ. Κτλ. Εντάξει, και λέει ξεκάθαρα, και ξέρω ότι δεν θα πει εύκολα ο Γιώργος τη μεγάλη κουβέντα, είναι χαμηλών τόνων, ότι ξέρετε κάτι, ο Τσιλιανίδης θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να είναι στην εθνική ομάδα. Ήταν και αυτό ένα παράσημα. Το έχεις στο μυαλό σου αυτό, Κοσμά? Εντάξει, είναι όνειρο κάθε Έλληνα ποδοσφαιριστή να παίξει στην εθνική του ομάδα, έτσι. Το έχω στο μυαλό μου ως, ως ένα όνειρο ακόμα, ως ένα στόχο, όπως θες πες το. Από εκεί και πέρα, εντάξει, τα λόγια του κύριου Γιώργου είναι κάτι πολύ, πολύ όμορφο, πολύ τιμητικό. Όταν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει μια τέτοια καριέρα, αλλά και ένας άνθρωπος με τέτοιο ήθος, όσον αφορά τον κύριο Γιώργο, λέει τέτοια πράγματα, τέτοια όμορφα λόγια για σένα. Θεωρώ ότι το μόνο που μπορώ να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ και από εκεί και πέρα, μακάρι να μ' αξιώσει ο Θεός να βρεθώ στην εθνική ομάδα. Δεν σε επηρέασε πάντως κάτι μέχρι τώρα το γεγονός ότι δεν είχες την κλίση, που πραγματικά αισθανόμαστε όλοι ότι κάπου λίγο αδικήθηκε σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να πει ότι αδικήθηκα. Υπάρχουν πάρα πολλοί αξιολόγοι ποδοσφαιριστές. Η δουλειά του ομοσπονδιακού προπονητή είναι πολύ δύσκολη στην επιλογή, θεωρώ. Σίγουρα και εκεί κάτι ωραίο πάει να χτιστεί. Και το μόνο που πρέπει να κάνουμε όλοι, και είναι και το σωστό, θεωρώ, είναι να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, ο καθένας από το πόσο του. Δεν με ενόχλησε καθόλου. Πραγματικά μου έδωσε το ακριβώς αντίθετο. Μου έδωσε εξτρά κίνητρο στο να, πώς να γίνω καλύτερος και πώς να δείξω με τη δουλειά μου και το πώς αγωνίζομαι ότι αξίζω και μια κλίση στο μέλλον. Μόνο αυτό. Πρέπει όλοι να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια την οποία γίνεται στην Εθνική Ελλάδος. Είναι πολύ ψηλό το επίπεδο, όπως βλέπεις, Λευτέρη, στον ΟΦΗ, όχι μόνο πολύ αγωνιστικά. Είναι και τέτοια τα παιδιά συγκροτημένα. Και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση πως μέσα σε ένα καλοκαίρι κατάφεραν κάποιοι άνθρωποι να περάσουν συνειδήσεις μέσα στους ποδοσφαιριστές και στο ηθικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι το πρακτικό, στο ποδόσφαιρο δηλαδή, στην μπάλα. Μου κάνει εντύπωση, και αυτό ήθελα να ρωτήσω τον Κοσμά, γιατί ο σκελετός της ομάδας απαρτίζεται από πολλούς παίκτες που αποτελούσαν την ομάδα και πέρυσι. Δεν ξέρω πως σε δέχτηκαν, πως άλλαξε όλη η νοοτροπία μέσα με την κάθοδο έτσι και τον κύριο Σαμαρά, αλλά και του υπόλοιπου team. Πώς το είδες όλο αυτό από το καλοκαίρι? Περίμενες ποτέ ότι θα φτάναμε σε ένα επίπεδο να παίζει ΟΦΗ καλό ποδόσφαιρο, ποιοτικό ποδόσφαιρο? Εντάξει, το κλίμα που εγώ βρήκα από την πρώτη στιγμή ήταν άψογο, έτσι. Ήταν πάρα πολύ καλό. Πολλά παιδιά τα γνώριζα. Ήμασταν είτε συμπαίκτες είτε γνωριζόμασταν. Το κλίμα ήταν σε πολύ καλό επίπεδο. Τώρα, όσον αφορά το αν εγώ περίμενα να αγωνιζόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο, ναι, το περίμενα. Το περίμενα, εντάξει, ίσως όχι τόσο άμεσα, γιατί είναι μα ξέρεις πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μα ξέρεις τι είναι να βγαίνει εδώ σε προηγούμενη εκπομπή ο κύριος Κούδας. Δεν ξέρω αν το έχεις δει το απόσπασμα. Λέει, θα ήθελα πολύ είναι να παίζω σε αυτόν τον ΟΦΗ. Το γνωρίζω, ναι, είναι μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Είναι μεγάλη υπόθεση, σίγουρα. Όπως είπα και πριν, ίσως το χρονικό διάστημα να είναι μικρό. Αλλά αυτό δείχνει ακριβώς αυτό που είπες, ότι υπάρχουν άνθρωποι στην ομάδα οι οποίοι είναι πάρα πολύ αξιόλογοι και γνωρίζουν ακριβώς το πώς θα πρέπει να δομηθεί αυτή η ομάδα και πώς θα βελτιωθεί. Και φαίνεται και στο πολύ μικρό χρονικό διάστημα, το οποίο η εικόνα της ομάδας έχει αλλάξει άρδιν. Αλλά όπως είπα και πριν, η ομάδα ακόμα χτίζεται. Θεωρώ ότι στο άμεσο μέλλον και τα επόμενα χρόνια, αν συνεχιστεί κατά αυτόν τον τρόπο το χτίσιμο της ομάδας, θεωρώ ότι θα υπάρχει μια συνεχής βελτίωση στο αγωνιστικό κομμάτι. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, δεν μπορώ να με κάνω δύο ερωτήσεις. Καταρχάς, το παιχνίδι του Σαββάτου με την ΑΕΚ, το σχόλιο σου και το πού πιστεύεις, αν μπορείς να πεις τώρα, μπορεί να τελειώσει αυτή η χρονιά για τον ΟΦΗ.
Εντάξει, παίζουμε κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα, όπως είναι η ΑΕΚ. Εμείς θα αγωνιστούμε με τον ίδιο τρόπο που αγωνιζόμαστε σε όλα τα παιχνίδια. Κοιτάμε ακριβώς το τι πρέπει εμείς να κάνουμε μέσα στο γήπεδο και δεν εστιάζουμε στον αντίπαλο. Θεωρώ ότι με τη βοήθεια του κόσμου, ο οποίος στηρίζει πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα καταφέρουμε να πάρουμε αυτό που μας αξίζει στο τέλος. Μακάρι να είμαστε νικητές, μακάρι να αγωνιστούμε με το όσο καλύτερα μπορούμε και μακάρι να δώσουμε χαρά στον κόσμο στο τέλος. Τώρα, όσον αφορά το στόχο τη σεζόν, δεν υπάρχει κάποιος στόχος. Στόχος είναι η συνεχής βελτίωση και να διατηρήσουμε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, αλλά και την νοοτροπία την οποία θέλουμε να χτίσουμε και για το μέλλον. Και Λευτέρη, πρέπει να σου πω, βιάζομαι παρόλο που αυτό που λέει είναι πάρα πολύ ωραία, ότι μου ήρθε μέχρι και μήνυμα. Ρώτησε τον, η Δυναμό Ζάγκρεπ, μια ομάδα που παίζει Champions League, ενδιαφέρθηκε, γράφτηκε για ενδιαφέρον. Ναι, έχουν γραφτεί πολλά, μέχρι και Σταντάρ Λιέγης έχει γραφτεί για τον Κοσμά. Μετά από αυτά που έχει κάνει με τον Όφη βεβαίως φέτος. Μπράβο. Έχει σηκώσει το τηλέφωνο, σου έχουν κάνει πρόταση. Όχι, όχι. Αυτά εντάξει. Ή απλά γράφονται. Γράφονται. Όταν παρουσιάζει κάτι πολύ καλό, ναι. Λογικό είναι να γράφονται. Όπως γράφονται πάρα πολύ με φορολόγια και για την προσπάθεια όλης της ομάδας. Δεν εστιάζω σε τίποτα από όλα αυτά. Εστιάζω καθαρά στην απόδοσή μου. Μπράβο, και μόνο στον Όφη Κοσμά. Εκεί. Στο τέλος όλοι θα κάνουμε τον απολογισμό μας. Ο Λευτέρης θέλει να σε κλειδώσει αν γίνεται. Εκεί. Δεν φεύγει κανένα. Να μην βγεις από το γενικό καθόλου. Λοιπόν, Κοσμά, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλές επιτυχίες, να συνεχίζετε να δείχνετε αυτό που πρέπει στο ποδοσφαιρικό ιδεώδες για όλους μας. Και θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή σύντομα. Γιώργο, σε ευχαριστώ και εσένα. Ευχαριστώ και εγώ και υγεία να το ευχηθώ και ποτέ τραυματισμού. Υγεία. Όλοι να είμαστε μια χαρά.